Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Όπως είπαμε και σε άλλη μας εκπομπή, η παντογνωσία του Θεού, η πανγνωσία Του, κατευθύνει το χέρι των προφητών, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Διότι έχουμε και μετά Χριστόν προφήτες, τους προφήτες της Ορθοδοξίας, όπως είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως είναι ο Άγιος Γιάννης Αποκαλύψεως και πολλοί άλλοι. Έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή πάλι για τις προφητείες που αφορούν στο πρόσωπο του Χριστού και έχουμε συζητήσει για κάμποσες από αυτές τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είπαμε μερικές από αυτές. Σήμερα θα πούμε εντάχει κάποιες και κάποιες θα επιμείνουμε σε αυτές και θα τις λεπτολογήσουμε, ας πούμε, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι πάρα πολλές οι προφητείες αυτές, πολλοί ερμηνευτές, πολλοί άνθρωποι έχουν ψάξει και έχουν βρει. Κάναμε και εμείς μια προσπάθεια εδώ να παρουσιάσουμε λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού που έχουν προφητευτεί και ιστορικά γεγονότα βέβαια. Η ίδια ύπαρξη του Χριστού, η γέννησή του, το περίγυρός του, η διδασκαλία του, οι μαθητές του, ο προδότης μαθητής του, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, η άνοδος στον ουρανό, η άνοδος στον ουρανό και το κάθισμά του στα δεξιά του Πατρός, του Αγίου Θεού, αλλά και πολλά άλλα έχουν προφητευτεί από όλους σχεδόν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Κάθε ένας από αυτούς έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι, όσο και αν είναι αφάνταστο, για να μας δείξει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι ο Υιός του Θεού και Θεός, ο οποίος θα ενσαρκωθεί και με σάρκα πλέον θα περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και θα γίνουν πολλά για Αυτόν από τα προφητευμένα. Λοιπόν, είχαμε πει, για να τα συνδέσουμε τα προηγούμενα, και δεν φτάνει μία και δύο και τρεις εκπομπές γι' αυτό, έχουμε κάνει ήδη δύο εκπομπές, θα κάνουμε σήμερα την τρίτη, ίσως γίνει και τέταρτη εκπομπή, με τις προφητείες που αφορούν και τη γέννηση του Χριστού. Σήμερα θα μιλήσουμε ανάμεικτα για τις προφητείες της γεννήσεως, τις προφητείες της διδασκαλίας, του Σταυρού και τις προφητείες της Αναστάσεως και ό,τι άλλη προφητεία υπάρχει. Θα τα πούμε έτσι όλα μαζί σήμερα. Θα δώσουμε μια σφαιρική εικόνα των προφητιών. Σε άλλες εκπομπές, σε άλλη εκπομπή, θα επικεντρωθούμε μόνο σε κάποιες προφητείες, ας πούμε στις προφητείες της Αναστάσεως. Πόσες προφητείες Αναστάσεως υπάρχουν. Πριν αρχίσω εγώ να ασχολούμαι λιγάκι με αυτό το θέμα, προσπάθησα έτσι με το νου μου να βρω προφητείες της Αναστάσεως και βρήκα πολύ λίγες. Ρώτησα και άλλους και αυτοί μου λέγαν πολύ λίγες. Τότε λέω, κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω κι εγώ, κοιτάζοντας το Ευαγγέλιο πάντα, την Παλαιά Διαθήκη, να βρούμε προφητείες της Αναστάσεως του Χριστού. Και θα τις θέσω στην κρίση σας, δίχως να περάσει κανένας από το μυαλό ότι εγώ είμαι απόλυτος σε αυτό που έκανα. Δηλαδή, μπορεί να έκανα μια μικρή έρευνα προσωπική για τις προφητείες της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά δεν διεκδικώ τον τίτλο αυτού που τις καθόρισε και είναι αυτές και μόνο κλπ. Όχι. Απλώς, νομίζω ότι αφορούν την Ανάσταση του Χριστού ορισμένες προφητείες, τις οποίες θα σας πω στο τέλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δόκιμοι ερευνητές μέσα στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι έχουν γράψει και άλλες προφητείες με άλλο τρόπο, τις είδανε διαφορετικά λίγο και ούτω καθεξής. Ο Τρεμπέλας δεν έχει γράψει αρκετές προφητείες, δεν τις έχω υπόψη μου όλες, αλλά δεν είναι μόνο ο Τρεμπέλας και αυτός τις πήρε από Αγίους, αυτό έτσι πάει, η Ορθοδοξία δεν είναι αποκλειστική έρευνα ενός ανθρώπου ή δύο ή τριών ή τεσσάρων ή εκατό, αλλά όλων των ανθρώπων οι οποίοι ασχολήθηκαν σε όλους τους αιώνες και βέβαια μέσα από το Ορθόδοξο Πνεύμα και μέσα από τα Πατερικά Κείμενα. Μέσα από την Αγία Γραφή και τα Πατερικά Κείμενα. Αγία Γραφή σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη και Πατερικά Κείμενα σημαίνει Παράδοση, δηλαδή αυτά που έκαναν και μας έδωσαν οι Άγιοι. Μερικές λοιπόν από αυτές τις προφητείες που με αφάνταστες λεπτομέρειες, όπως είπαμε, προφητεύτηκαν για τη ζωή του Χριστού, θα παραθέσουμε σήμερα εδώ, στο πνευματικό μας δείπνο.
Μία προφητεία του Ισαΐα αρχίζουμε και λέει ότι προτού να έρθει αυτός στον κόσμο, μιλάει βέβαια για τον Μεσσία, μεσσιακή προφητεία, ένας προφήτης θα τον αναγγείλει. Αμέσως πάει το μυαλό μας στον πρόδρομο Ιωάννη βέβαια, ο οποίος είπε «Κάνετε ευθείες στα σωδούς, διότι σε λίγο θα έρθει ο Κύριος». Και άλλος προφήτης είπε ότι κάποιος θα στρώσει το δρόμο του Κυρίου, του Παντοκράτορος. Τον ονομάζουν και Παντοκράτορα τον Χριστό, γιατί είναι ένα με τον Πατέρα, όπως έχει πει και ο ίδιος. Και μια άλλη προφητεία που τη λέει ο Βαρούχ στο 30ο κεφάλαιό του, λέει «Θα είναι ο Θεός που θα συναναστραφεί με τους ανθρώπους και θα τον γνωρίσουν». Ο δε Οσιέ έχει μια άλλη προφητεία και λέει «Θα φύγει διωκόμενος για την Αίγυπτο και ο Θεός θα τον μετακαλέσει από εκεί». Όλοι ξέρουμε ότι όταν ήταν νήπιο ο Κύριος, περίπου 1,5 με 2 ετών, έφυγε μαζί με τον υποτιθέμενο πατέρα του, διότι ο πατέρας του Κυρίου είναι ο Θεός, ο ουσιαστικός πατέρας, ο νομικός πατέρας είναι ο Ιωσήφ, με τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ, την Παναγία Δέσποινα Θεοτόκο, έφυγαν για την Αίγυπτο και έμειναν εκεί ένα διάστημα μέχρι που ο άγγελος ειδοποίησε πάλι τον Ιησού να επιστρέψει, όταν πέθανε ο Ηρώδης, ο οποίος ζητούσε να τον φωνεύσει. Και αυτό το λοιπόν θα φύγει διωκόμενος για την Αίγυπτο, το έχει προφητεύσει ο Οσιέ. Τώρα μια άλλη του Ισαΐα που λέει «Θα είναι αυτός ο Εμμανουήλ, ο Θεός δηλαδή με θυμόν». Και την κλασική προφητεία του Ισαΐα βέβαια, στο 7ο κεφάλαιο, που λέει «Ιδού η Παρθένος θα γεννήσει Ιών, τον Εμμανουήλ» κλπ. Και περνάμε σε μια άλλη προφητεία του Δαβίδ, ο οποίος λέει «Θα είναι μισητός και αδικημένος στο λαό του». Το είπε και ο Πλάτων αυτός, αυτή την προφητεία. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι είπε ο Πλάτωνας ότι αυτός ο δίκαιος θα ανασκολοπιστεί και ενώ θα είναι τελείως αθώος, θα υποστεί τις τιμωρίες ενός κακούργου και θα μισηθεί από το δικό του λαό. Και ο Δαβίδ σε ψαλμό λέει θα πωληθεί από οικείο του για 30 νομίσματα αργυρά, από τα οποία θα αγοραστεί ένας αγρός. Βλέπετε και τα δύο πράγματα αυτά συνέβησαν και πουλήθηκε για 30 νομίσματα ο Κύριος και αγοράστηκε και ο αγρός εκείνος του Κεραμαίος που λέει. Βλέπετε ότι αυτά όλα είναι προφητευμένα. Ο Ισαΐας ξαναλέει σε άλλο σημείο θα τον ραπίσουν και θα τον εξευτελίσουν και θα οδηγηθεί σαν πρόβατο στη σφαγή χωρίς να παραπονεθεί ο ίδιος. Αυτό αναφέρεται και σε ένα ψαλμό, στο λάμδα ζήτα ψαλμό, ότι θα οδηγηθεί ως πρόβατο η σφαγή. Κι άλλος ψαλμός, θα δούμε παρακάτω, έτσι έχω σημειωμένος παρακάτω, που ακριβώς σε ποιο σημείο, γιατί λέμε ψαλμός, αλλά είναι πολύ ψαλμή, 150. Θα σας πω ακριβώς και σε ποιο ψαλμό αργότερα αναφέρεται αυτό, ότι στη δίψα θα του δώσουν ξύδι ανακατεμένο με χολή. Μου έδωσαν να φάω ξύδι, λέει, και με πότισαν με χολή, λέει ο ψαλμός. Και βέβαια αυτό δεν αφορούσε τον ίδιο τον Δαβίδ που γράφει τους ψαλμούς, γιατί αυτόν δεν του δώσανε ποτέ ούτε χολή ούτε ξύδι, αλλά τον ίδιο τον Μεσσία Χριστό, ο οποίος εδέχθηκε τα δύο αυτά. Λοιπόν, ο ψαλμός ο 21ος λέει «Θα τρυπήσουν τα χέρια μου και τα πόδια μου». Είναι κλασικός και μεγάλος προφητικός ψαλμός αυτός, ο 21ος του Δαβίδ. Να τον κοιτάξετε αυτόν, διότι είναι σαν να βιντεοσκοπεί ο Δαβίδ με μία κάμερα όλη τη Σταύρωση. Μιλάει για τους ανθρώπους που ήταν γύρω από τον Χριστό, με τη μανία με την οποία τον περιτριγύριζαν έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Μιλάει για το γεγονός ότι θα του χωρίσουν τα ρούχα και θα βάλουν και κλήρο για το μεγάλο, το μεσοφόριο, το χιτώνα του Χριστού και ακόμα ότι θα του δώσουν χολή και ξύδι. Και στην αρχή του ψαλμού λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», ακριβώς αυτό που είπε και ο Χριστός στο Σταυρό, «Ηλί, ηλί, λιμά σαβακτανή». Ο Ισαΐας όμως αναφέρει επίσης ότι θα σταυρωθεί ανάμεσα σε κακούργους, στο νι γάμα κεφάλαιο του Ισαΐας και στο στίχο 12.
Ο δε Ζαχαρίας στο ένατο κεφάλαιο του, Ζαχαρίας αυτή τη φορά, θα πει, θα γράψει, πολλά χρόνια π.Χ. έτσι, θα μπει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα, καθισμένος στη ράχη ενός πόλου όνου, σε ένα γαϊδουράκι δηλαδή, θα μπει ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Πράγμα κατανόητο για εκείνη την εποχή που οι βασιλείς ποτέ δεν υπέβανε ένα όνο, ένα γαϊδουράκι, αλλά υπέβανε πάντοτε άλογα. Ήταν υποτιμητικό για κάποιο βασιλιά να μπει στην πόλη με ένα γαϊδουράκι. Ο Χριστός όμως μπήκε για να τους δείξει ότι δεν είναι αυτό που νομίζανε ένας τυχαίος βασιλιάς όπως αυτοί που πέρασαν από το Ισραήλ, αλλά ο βασιλιάς των βασιλέων. Ο Ισαΐας επίσης, θα δούμε σε ποιο κεφάλαιο αργότερα, δεν τα έχω σημειώσει εδώ σε αυτή την περίπτωση, θα θεραπεύει, λέει, τυφλούς, χολούς και κοφούς. Πράγμα που έγινε μόνο με τον Χριστό. Κανένας άλλος κατά συρροή αρρώστους δεν θεράπευε τόσους πολλούς. Τους βάζανε, λέει, τους αρεσθενείς μπροστά του και τους ακουμπούσε και γινόντουσαν καλά. Το λέει ο Λουκάς αυτό. Δίχως διαδικασίες μερικές φορές, επειδή και ο Χριστός ήταν περαστικός από εκείνο το μέρος και έπρεπε να πάει να διδάξει. Και μόλις ακουμπούσε το χέρι του πάνω τους ο Χριστός, γινόντουσαν καλά. Πολλούς τους έκανε και δίχως να τους ακουμπήσει μόνο διαβοής, όταν τον παρακαλούσαν όπως τον παρακάλεσαν οι 10 λεπροί και του λέει: Θεέ, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν μας, και λέει: Πηγαίνετε στους ιερείς και δείχτε τον εαυτό σας ότι είσαστε καθαρισμένοι. Και καθοδόν λέει: Καθαρίστησαν. Δεν τους ακούμπησε ο Χριστός καθόλου. Ο προφήτης Αρνός γράφει μια περίεργη προφητεία. Λέει για αυτόν που είναι η προσδοκία των εθνών, λέει ο Αμός. Στο θάνατό του, όταν πεθάνει, η φύση θα πενθήσει. Για θυμηθείτε, γένετο σκότος, λέει ο Ματθαίος από ώρας 12ης έως 6ης. Γένετο σκότος. Μας λένε ότι σκοτίνιασε μέρα μεσημέρι, 3-2 η ώρα, σκοτίνιασε ο ουρανός. Και ήταν μήνας ίσως Μάρτιος ή Απρίλιος που έγινε το Πάσχα των Εβραίων τότε. Είναι λοιπόν παράξενο όταν η μέρα σκοτεινιάζει κατά τις 7 η ώρα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πώς σκοτεινιάσε στις 2 η ώρα και στις 3 το μεσημέρι, την Παρασκευή εκείνη, την Μεγάλη Παρασκευή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Και περνάμε στο Δανιήλ, ο οποίος λέει: Η εμφάνιση του Ηγουμενικού ή Χρίσματος, του Ηγουμένου, συγγνώμη, ή Χρίσματος, θα γίνει 490 χρόνια μετά το κτίσιμο του Δευτέρου Ναού. Μάλιστα λέει ότι θα έχει εμφανιστεί ήδη, αν το κοιτάξουμε καλά, θα έχει εμφανιστεί ήδη σε αυτό το διάστημα των 490 ετών, από τότε που ο Δανιήλ γράφει αυτή την προφητεία. Και περνάμε κατόπιν στον προφήτη Μαλαχία, ο οποίος λέει στη Βηθλέμ θα γεννηθεί ο Μεσσίας, αυτός που θα ποιμάνει το λαό μου Ισραήλ. Θα γεννηθεί, λέει, στην Βηθλέμ. Θυμηθείτε ότι οι μάγοι ήξεραν ότι θα γεννηθεί κάπου εκεί κοντά και λέει: Πέστε μας το σημείο που θα γεννηθεί. Και τότε ο Ηρώδης κάλεσε, λέει, τους δικούς του, τους σοφούς, και τους ρώτησε: Πού γεννιάται ο βασιλέας του Ισραήλ από τις προφητείες και τους προφήτες, και αυτοί του είπαν αυτή την προφητεία του Μαλαχία, στη Βηθλέμ να γεννηθεί. Γι' αυτό πήγε ο Ηρώδης εκεί, έστειλε το στρατό να σφάξουν τα νήπια. Έχουμε τον Ιερεμία, ο οποίος μας λέει: Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Έχουμε τον Μωυσή, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το έχουμε πει και άλλες φορές, το πρώτο Ευαγγέλιο, στη Γένεση, έτσι. Θα βρούμε και σε ποιο σημείο είναι. Εδώ τα λέμε τώρα έτσι λίγο χοντρικά. Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφη, αυτός που θα γεννηθεί από το σπέρμα της γυναικός, λέει η προφητεία. Και εννοεί την Παναγία βέβαια και τον Χριστό, ο οποίος συντρίβει τον Σατανά, όχι 100%, αλλά του χτυπάει το κεφάλι σε μεγάλο βαθμό, τον καταστρέφει δηλαδή. Αυτό εννοεί. Θα συνεχίσει ο Σατανάς να βρίσκεται στη γη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά τραυματισμένος από τον Χριστό, διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι θα πιστεύουν στον Χριστό θα σώζονται και δεν θα χάνουν την ψυχή τους, επειδή ο Σατανάς έχει την τρέλα του να δρά με στους ανθρώπους και να τους καταστρέφει. Και επίσης
Ο ψαλμός 21, όπως είπαμε προηγουμένως, που κινηματογραφεί κυριολεκτικά το Χριστό στη Σταύρωση, λέει «Θεέ μου, με εγκατέλειψε ο Θεός το θάνατό μου». Και περνάμε τώρα σε άλλο ψαλμό, στον ψαλμό 15, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη προφητεία, που θεωρείται η προφητεία της Αναστάσεως, που λέει «Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά τάφου». Σκεφτείτε ότι όλοι οι άνθρωποι, μέχρι τώρα οι γεννημένοι άνθρωποι, έχουν πεθάνει. Αλλά λέει «Δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά τάφου», δεν εννοεί ο Δαβίδ τον εαυτό του, μπορεί να εύχεται και για τον εαυτό του, αλλά δεν ξέρει στην ουσία ότι εκείνος ο οποίος δεν θα δει φθορά τάφου, τρεις ημέρες θα μείνει στον τάφο, μέρος της Παρασκευής ημέρα, το βράδυ της Παρασκευής, όλη το Σάββατο και λίγες ώρες από την Κυριακή, ακουμπάει και στις τρεις ημέρες, γι' αυτό λέμε τρεις ημέρες, όχι ότι είναι ολόκληρα τριήμερα ο Χριστός που έμεινε στον τάφο, δεν έμεινε 3-24 ώρα, λίγες ώρες το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί της Παρασκευής, όλο το Σάββατο, πρωί και βράδυ του Σαββάτου, 24 ώρες του Σαββάτου και λίγες ώρες την Κυριακή. Γιατί όταν πήγαν οι γυναίκες, λέει, είδα τον Άγγελο και ήταν ήδη αναστημένος ο Χριστός, λίαν πρωί ερθούσε, δηλαδή πάρα πολύ πρωί, στις 5 η ώρα πήγαν και ήταν ήδη αναστημένος ο Χριστός. Τότε λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα σε αυτές τις προφητείες εξελίσσεται όλο το θείο δράμα, η Σταύρωση, η Ανάσταση του Χριστού. Ο 21ος ψαλμός γράφει επίσης ότι οι άνθρωποι που τον ήταν γύρω από το Σταυρό του Χριστού τον επεριοκύκλωσαν σαν άγρια θηρία, ταύρι, λιοντάρια, για να τον ξεσκίσουν. Πράγματι, έτσι δεν ήταν ο όχλος εκεί που φώναζαν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν» και χτύπαγαν τα στήθια τους και έγιναν σκόνη στα κεφάλια τους και ούρλιαζαν για να πιάσουν τον Χριστό, αν μπορούσαν να τον κομματιάσουν. Αν δεν υπήρχε να τον προστατεύει η λεγιώνα των, οι στρατιώτες του Κέσαρα, οι στρατιώτες του Πιλάτου, τον προστάτευσαν τον Χριστό από τον αλληλιντσάρι αυτός ο όχλος. Γι' αυτό τους λέω εδώ πέρα σαν ταύρους και σαν θηρία άγρια λιοντάρια, να τον εξεσκίσω. Άνοιγαν τα στόματά τους, λένε τον εφάνε. Είπαμε ότι ο Ισαΐας στο 23ο κεφάλαιο παρουσιάζει την Παναγία ως Παρθένο, η οποία θα γεννήσει και θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο οποίος Εμμανουήλ, μεθεμερεμπινευόμενον, λέει στην Αγία Γραφή, όταν το ερμηνεύσουμε στα ελληνικά, σημαίνει «Ο Θεός μεθυμών». Εβραϊστή Εμμανουήλ, ελληνιστή Θεός μαζί μας, ο Θεός μεθυμών. Αυτό που λέμε και εμείς ο Θεός μαζί μας, το λέγε Εμμανουήλ οι Εβραίοι. Δεν θα αφήσει λοιπόν τον όσιό σου να δει φθορά τάφου, είναι αναστάσιμη προφητεία. Τις έχουμε κατατάξει μέσα στις αναστάσιμες προφητείες και είναι στον ψαλμό 15 και στο στίχο 10. Αυτό αφορά τον Χριστό, διότι ο Δαβίδ πέθανε και τάφη και είδε φθορά τάφου, δηλαδή έγινε το σώμα του βρώση των σκολίκων, έτσι όπως όλων των ανθρώπων, και έμεινε ο σκελετός του. Ενώ του Χριστού δεν πειράχτηκε απολύτως τίποτα από το σώμα του, αλλά βγήκε ως εκπαστάδος, λέει. Σαν κάποιον ο οποίος βγαίνει από τον νυμφώνα που έχει κοιμηθεί με τη γυναίκα του την πρώτη νύχτα του γάμου τους. Αυτό είναι ο νυμφώνας. Τώρα, ο Ισαΐας πάλι λέει «Ιδού ο πες μου αγαπητός δεν θα κραυγάσει ούτε θα συντρίψει καλά μη συντριμμένο». Τι εννοεί? Την επίοικια του Χριστού. Είδατε ότι όλους εκείνους απογοητευμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μία συντριβή μες στην ψυχή τους, ο Χριστός τους παρηγόρησε. Και τους αμαρτωλούς που ήταν μετανιωμένοι πάλι, όπως ήταν ο Ζακχαίος, όπως ήταν ο ληστής, τους αποκατέστησε. Αυτό εννοεί λοιπόν εδώ, ότι δεν θα συντρίψει καλάμι το οποίο είναι ήδη συντριμμένο. Ο Μεσσίας, ο πες μου ο αγαπητός, μιλάει εκ στόματος Θεού, ιδού ο πες μου, λέει. Ο Ισαΐας τα λέει αυτά. Έχουμε τώρα μια προφητεία του Ιερεμία, στο 38ο κεφάλαιο του Ιερεμία, το τέλος λέει του κεφαλαίου του βιβλίου του Ιερεμία, που λέει «Εν Ραμά», Ραμά είναι η Βιθλεέμ, δεν ξέρω αν είναι σημερινή Ραμάλα, το Ραμά, πάντως εδώ το έχουν σημειώσει,
ως Βηθλεέμ οι ερμηνευτές και λέει ο δειρμός πολλής. Λοιπόν, επειδή σκότωσαν τους απογόνους της Ραχήλ με τη σφαγή των νηπίων και η Ραχήλ δεν μπορεί, λέει, από το κλάμα να ησυχάσει, αλλά οδύρεται και κλαίει τα παιδιά της, τα αγκόνια της δηλαδή. Διότι η Ραχήλ γεννήθηκε αυτή στη Βηθλεέμ, όπως και ο προφήτης Δαβίδ. Σημαντική λοιπόν βγάλαμε αυτή την προφητεία που λέει ότι δεν θα δει φθορά τάφο, αναστάσιμη προφητεία που εφαρμόστηκε μόνο στο Χριστό, στο μοναδικό που εφαρμόστηκε είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος πέθανε και δεν είδε φθορά τάφου. Εκτός αν τον ταρχεύσουν κάποιον, αλλά και να τον ταρχεύσουν, δεν μπορεί μετά την ταρχεύση αυτός να ξαναζήσει. Δεν είναι ολοκληρωτική αυτή. Έχει δει φθορά ο ταρχευμένος, απλώς με κάποια φάρμακα έχει σταματήσει η φθορά του σε ένα σημείο, ώστε να μην διαλυθεί το σώμα του. Όπως βλέπουμε τις μούμιες τον Φαραώ, οι οποίες ήταν ταρχευμένες, ωστόσο έχουν μια φθορά μεγάλη. Δηλαδή έχει μείνει μισή σάρκα επάνω τους από ότι ήταν στην αρχή της ταρχεύσεως. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ένα θαύμα πρωτοφανές. Δεν υφίσταται καθόλου φθορά από το σώμα του Χριστού, ούτε ένα κύτταρο από το σώμα του Χριστού δεν έχει υποστεί φθορά. Σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος επάνω στο σώμα του Χριστού για τρεις ημέρες. Είναι ένα πρωτοφανές βέβαια θαύμα το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ άλλοτε. Γι' αυτό λέει δεν θα δει τη φθορά του τάφου ο όσιός μου. Πώς το λέω Δαβίδ, δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά τάφου. Είναι φανερό ότι αυτή η προφητεία εφαρμόζεται κουτί θα λέγαμε στην περίπτωση της ταφής του Ιησού Χριστού. Και ένας άλλος ψαλμός που τον αναφέρει και ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριος τον αναφέρει για να αποστομώσει τους Φαρισαίους όταν έλεγαν αυτοί ότι ποιος είσαι εσύ και πώς κάνεις όλα αυτά τα θαύματα και τι νομίζεις ότι είσαι κλπ. Κλπ. Τους έφερε και ο Χριστός σε μια πολύ δύσκολη ερώτηση και δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Δεν μπόρεσαν γιατί δεν ήθελαν βέβαια να αποδεχτούν την κυριότητα του Χριστού, τη θεότητα του Χριστού, διότι Κύριος σημαίνει Θεός, όπως καλά ξέρουμε όλοι. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία του Δαβίδ που λέει ότι είπε ο Κύριος, ο Θεός συγκεκριμένα ο πρώτος Κύριος, στον Κύριό μου, το Μεσσία δηλαδή, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου κλπ. Λέει για τους εχθρούς του σου, θω. Τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Θα βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, θα τους πατήσεις δηλαδή, θα τους νικήσεις. Αυτή η προφητεία είναι φανερό ότι αφορά δύο Κυρίους. Και τους λέει ο Χριστός, πέστε μου, ποιος είναι ο πρώτος Κύριος και ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος. Αν του έλεγαν ότι υπάρχει ένας Κύριος, θα τους έλεγε, μα εδώ ο Δαβίδ με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μιλάει για δύο Κυρίους. Και από εδώ φαίνεται και η Αγία Τριάδα. Υπάρχει δεύτερος Κύριος, υπάρχει και ένας τρίτος Κύριος. Αλλού θα το δούμε. Πάντως σίγουρα υπάρχει ο δεύτερος Κύριος, όπως λέει εδώ η προφητεία του Δαβίδ. Και θα δούμε ακριβώς ποια προφητεία είναι, σας είπα σε λίγο. Τα έχω σημειώσει πιο κάτω. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει για δύο Κυρίους. Ο ένας Κύριος απευθύνεται και μιλάει στον άλλον κατά την προφητεία του. Και ο Χριστός ήθελε να τους πει ότι ο δεύτερος Κύριος είμαι εγώ. Ο Μεσσίας. Αυτός που βλέπετε μπροστά σας είμαι εγώ, ο Μεσσίας. Αυτοί βέβαια δεν απάντησαν και μάλιστα θέλαν να τον κακοποιήσουν. Ήταν φανερό ότι τους έφερε και τους στρίμωξε κατά το κοινό λεγόμενο να του ερμηνεύσουν μια προφητεία με δύο Κυρίους και τους συνεχίζει και τους λέει είναι δυνατόν ο Δαβίδ να αποκαλεί έναν απόγονό του Κύριο, γιατί αυτό θα γινότανε μετά τον Δαβίδ, ο άλλος, ο δεύτερος Κύριος, όπως φαίνεται στην πλοκή της ιστορίας που περιγράφει εκεί ο Δαβίδ στους στίχους αυτούς της προφητείας. Δεν είναι λοιπόν, λέει, δυνατόν να απευθύνεται σε έναν απόγονό του και να τον αποκαλεί Κύριο. Πώς είναι δυνατόν, μάλλον, τους λέει, να γεννήσει έναν απόγονο Δαβίδ και να είναι Θεός. Και εκεί σε αυτό το μυστήριο αισιόπησαν οι Φαρισαίοι, διότι δεν ήταν δυνατόν
με τέτοιο μυαλό που είχαν, σατανοποιημένο, να καταλάβουν τις προφητείες για το Μεσσία. Δεν τους είχε δώσει ο Θεός το χάρισμα να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όπως το έδωσε στον Πέτρο, όπως το έδωσε στο ληστή, όπως το έδωσε σε εκείνον τον τυφλό ο οποίος είπε «Ιε Δαβίδ, ελέησόν με», όπως το έδωσε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι τον ομολόγησαν ως Θεάνθρωπο το Χριστό. Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ έχει πάρα πολλές προφητείες για τον Χριστό. Πάμε τώρα σε μια προφητεία του Μωυσή, στην οποία ο Μωυσής μιλάει για κάποιον προφήτη που θα έρθει αργότερα μετά από αυτόν, θα τον αναστήσει, λέει ο Θεός, και αυτόν να ακούτε. Προφήτη ως εμέ αναστήσει αδελφών ο Θεός και σε αυτόν να υποταχθείτε, να ακούσετε ό,τι σας πει αυτός. Άρα ήξερε ο Μωυσής ότι ο Θεός θα σαρκωθεί και θα γίνει άνθρωπος. Είναι ένα μυστήριο. Πάντως, η λέξη θα αναστήσει ο Θεός σημαίνει ότι θα γεννηθεί. Αλλά εδώ, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε και από το θάνατο, παίρνει μια πιο βαρισήμαντη και πιο λαμπρή σημασία η λέξη αναστήσει ο Θεός. Εγώ νομίζω, ήχως να είμαι και σίγουρος όπως σας είπα, ότι αυτή πρέπει να καταταχθεί μέσα στις αναστάσιμες προφητείες του Χριστού. Διότι λέει προφήτη, δεν λέει προφήτη θα γεννήσει ή θα παρουσιάσει ο Θεός και σε αυτόν να ακούτε. Προφήτη σαν και εμένα και μεγαλύτερο από μένα έπρεπε να πει βέβαια, αλλά τουλάχιστον σαν και αυτόν, διότι πιστεύανε στον Μωυσή τότε απόλυτα οι Ισραηλίτες, είχαν δει τόσα θαύματα. Προφήτη ίδιο με εμένα θα αναστήσει ο Θεός, αυτού να ακούτε. Τα λόγια του δηλαδή, το κήρυγμά του να ακολουθήσετε, διότι θα είναι και θεϊκό το κήρυγμά του. Αλλά η λέξη αναστήσει, αγαπητοί φίλοι, μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μια αναστάσιμη νότα. Δεν λέει θα αναστηθεί, αλλά λέει θα αναστήσει ο Θεός. Η Ανάσταση αυτή θα είναι θεϊκή. Και για να το ερώτημα, ποιος ανέστησε τον Χριστό, ο ίδιος ο Χριστός ή ο Θεός? Και όλη η Αγία Τριάδα συμμετέχει στην Ανάσταση του Χριστού. Μπορούμε να πούμε και ότι ο Χριστός, ως Θεός που είναι, ανέστησε το νεκρό του σώμα. Αλλά μπορούμε να πούμε και ότι ο Θεός Πατέρας τον ανέστησε ή το Άγιο Πνεύμα τον ανέστησε. Όλες αυτές οι εκφράσεις είναι του ιδίου βεληνικού της ιδίας δυνάμεως, γιατί όλες αυτές αφορούν στη δυνατότητα που έχει μόνο ο Θεός να ανασταίνει νεκρούς. Άρα η Αγία Τριάδα συμμετέχει στην Ανάσταση του Χριστού, όπως θα δούμε. Τώρα μια άλλη προφητεία. Αυτή η προφητεία είναι του Ζαχαρία. Θα πατάξω, λέει, τον ποιμένα ο Ζαχαρίας και θα διασκουριστούν τα πρόβατα. Θα μου πεις τώρα, ένας ποιμένας είναι σε αυτή την περίπτωση? Όχι. Εδώ ο Ζαχαρίας, από τα συμφραζόμενα της υπόλοιπης προφητείας, την οποία δεν έχουμε τώρα πρόχει να την αναλύσουμε, διότι δεν κάνουμε μεγάλες αναλύσεις αυτή τη στιγμή, αλλά δείχνουμε, όπως σας είπα, ένα περίγυρο των προφητειών που αφορούν τον Χριστό. Ο Ζαχαρίας λέει θα πατάξει τον ποιμένα, αλλά με ειδική έννοια ποιμένα, δηλαδή τον ποιμένα Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός τη χρησιμοποιεί αυτή την προφητεία του Ζαχαρία, εκεί στον κήπο της Γεστημανή, όταν του λένε οι μαθητές, το ίδιο λέει είπανε με τον Πέτρο και οι άλλοι μαθητές, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή είπε ο Πέτρος, εγώ δεν πρόκειται να σε αποχωριστώ, έστω και με κίνδυνο της ζωής μου, να δώσω τη ζωή μου για σένα. Και του είπε ο Χριστός λοιπόν, και το ίδιο λέει είπαν και οι άλλοι μαθητές. Και μετά είπε ο Πέτρος, είπε του Πέτρου ο Χριστός ότι σε πληροφορώ ότι αν τρεις φορές θα λαλήσει ο Πετρινός και θα μ' αρέσει. Όταν λαλήσει ο Πετρινός θα με έχεις απαρνηθεί τρεις φορές. Λοιπόν, αυτό συνέβη όντως με τον Πετρινό και τον Πέτρο και είναι γνωστό της Πάσιν, αλλά το γεγονός ότι κανένας από τους άλλους μαθητές ή μάλλον μόνο ο Ιωάννης, έτσι, μόνο ο Ιωάννης δεν διασκορπίστηκε και δεν κλείστηκε στο υπερό, δεν ξέρω αν μετά πήγε, οπωσδήποτε μετά θα πήγε, οπότε τι να έκανε μετά τη Σταύρωση του Χριστού και την ταφή του, ο Ιωάννης θα πήγε στο υπερό μαζί με τους άλλους μαθητές, δεν μπορούσε να λείπει από εκεί. Αλλά κατά τη διάρκεια που χτυπήθηκε ο Χριστός, δηλαδή που κυνηγήθηκε και μέσα στον κήπο της Γεστημανής τον συνέλαβαν, όλοι διασκορπίστησαν. Και ο Πέτρος τον αρνήθηκε.
Ο Ιωάννης έκατσε στη Σταύρωση μαζί με την Παναγία. Μπορεί να κάθισαν κι άλλοι, και η Μαγδαληνή κλπ. Δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο ειδικά όλες τις περιπτώσεις αυτές, αλλά μπορεί να φανταστούμε ότι οι γυναίκες ήταν πιο θαραλές σε αυτή την περίπτωση, γιατί καλυπτόταν και από το γεγονός ότι ήταν της οικογένειας κλπ. Κάπως, εντάξει, τη μητέρα του κακούργου πάντα την αφήνανε εντός εισαγωγικών κακούργου, μην νομιστεί ότι ο κύριος είχε κάποια αμαρτία και κάποιο αυτό. Αλλά συνηθιζόταν αυτό, οι μητέρες των ανθρώπων οι οποίοι θα εκκρεμώντο ή θα σταυρώνοντο ή θα λογχίζονται ότι θα σκοτωνόντουσαν με λιθοβολισμό, να απαρίστανται, να μπορούν ελεύθερα να απαρίστανται στο δράμα του γιού τους, ας πούμε, έτσι κλπ. Σεβότανε και τότε ο κόσμος τη συγγένεια. Γι' αυτό λοιπόν πέρασε ο Ιωάννης και η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία μας, μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, ενώ οι άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν και θα τους έλεγαν εσύ τι σχέση έχεις με αυτόν και θα τους έπιαναν εχμαλώτους ή θα τους σκότωναν και αυτούς. Από αυτό το φόβο λοιπόν κρύφτηκαν οι μαθητές, το φόβο των Ιουδαίων. Είπαμε λοιπόν για αυτήν τη σπουδαία προφητεία ότι προφήτη θα αναστήσει σαν εμένα ο Χριστός. Είπαμε ότι θα πατάξω τον ποιμένα και θα γυροσκοπιστούν τα πρόβατα. Τώρα πάμε σε μια μυστηριώδη προφητεία που λέει πως λίθων που απέρριψαν οι οικοδομούντος έγινε κεφαλή γωνία. Την αναφέρει ο Χριστός και οφείλουμε να την δεχτούμε σαν προφητεία για την δική του ιστορία. Όπως ξέρουμε, ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι ένας λίθος στον οποίον όποιος ανέβει επάνω θα σωθεί και όποιος πέσει επάνω του με δύναμη, με τοπιαία δηλαδή εναντίον αυτού του λίθου θα συντριβεί. Έτσι λοιπόν, εφόσον τους είχε πει αυτή την παρομοίωση ο Χριστός ότι αυτός είναι ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες και έγινε κεφαλή γωνίας, είναι προφητεία. Λίθων που απέρριψαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας. Και το αγκονάρι δηλαδή εκείνο που συνδέει τους δύο τείχους και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι αυτοί οι δύο τείχοι είναι παλιά και Καινή Διαθήκη. Να λοιπόν ο Χριστός που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Συνδέων στις δύο αυτές περιπτώσεις, στις δύο αυτές διαθήκες. Διότι μόνο ο Χριστός έκανε νέα διαθήκη με την ανθρωπότητα. Η Παλαιά Διαθήκη έγινε με τον Μωυσή, ο Θεός δια του Μωυσέως δηλαδή έκανε την Παλαιά Διαθήκη. Διαθήκη σημαίνει μια συνθήκη, μια συμφωνία, έτσι. Και τη νέα συμφωνία, τη νέα διαθήκη, το νέο συμβόλαιο με την ανθρωπότητα, το εκφράζει απόλυτα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών, πίετε πάντες τούτο εστί το αίμα μου, πίεξε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και στη ζωή την αιώνιον συμπληρώνει ο ιερέας όταν κοινωνάει τον κόσμο, εις άφεση αμαρτιών σου, λέει το όνομά σου, και η ζωή αιώνιον. Άφεση των αμαρτιών το λέει ο ίδιος ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Γι' αυτό τα πράγματα της Ορθοδοξίας είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Μην ακούτε τους αιρετικούς που λένε ότι τα προσθέσαν οι παπάδες. Τίποτα δεν προσθέσαν οι παπάδες. Ούτε ένα και, ούτε ένα κόμμα. Κανείς δεν μπορεί να προσθέσει την Καινή και να αφαιρέσει. Αν πάρετε όλο το πιστεύω. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Κάθε λέξη του πιστεύω βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ούτε μία λέξη δεν υπάρχει που να μην βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Το πιστεύω, το Ισένα, το Θεό, το Πατέρα, τον Παντοκράτορα, δεν είναι λέξη του Ευαγγελίου αυτές. Δεν τον λένε οι προφήτες Παντοκράτορα το Θεό μου. Και Ισέναν Κύριον Ιησού Χριστόν. Τι είπε ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δεν είπε. Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός επομένως. Εδώ λέω, είπε ο Κύριος μου στον Κύριό μου. Να του, προφητεία. Από τον Ψαλμό, δύο Κύριοι, άρα ο Χριστός είναι Κύριος και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν. Το όνομά Του θα είναι Ιησούς, λέει άλλη προφητεία. Χριστός γιατί είναι, διότι Αυτός εχρίστη κατεξοχήν ο Υιός του Θεού. Χρίσμα, πήρε το χρίσμα δηλαδή. Ποιος θέλει να φέρει χρίσμα, η εμφάνιση του Ηγουμένου ή χρίσματος μας λέει. Ο Δανίλη, τον αναφέρει χρίσμα. Αλλά και η λέξη χρίσμα και Χριστός υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν βάλαμε εμείς αυτήν. Ούτε οι παπάδες, ούτε κανένας άλλος εκ των υστέρων. Όλα! Πάρτε όλο το πιστεύω. Όλο το πιστεύω είναι λέξεις παρμένες από το Ευαγγέλιο. Βέβαια δεν είναι όλες οι λέξεις του Ευαγγελίου, είναι μερικές. Κατ' εκλογή είναι μερικές λέξεις οι οποίες οι πατέρες, οι θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής και της δεύτερης και της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου εξέλεξαν σαν αντιπροσωπευτικές λέξεις για το πιστεύω των χριστιανών.
η αιρετική λέει δεν παραδεχόμαστε το πιστεύω γιατί δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Τι τους λες? Παραδεχόμαστε λέει μόνο το... Παραδεχόμαστε λέει μόνο, μου είπανε μερικοί αιρετικοί. Τι μου είπανε? Μόνο το Πάτερ ημών λέει, γιατί το είπε ο Χριστός. Μα και ο Χριστός είπε το πιστεύω. Και ο Χριστός το είπε το πιστεύω. Αλλά σε ξεχωριστές καταστάσεις και ομιλίες. Οι λέξεις δηλαδή δεν είναι κάποιος που αυτές τις λέξεις τις έβγαλε από το μυαλό του και τις έβαλε εδώ, έτσι. Και το ομοούσιον υπάρχει μέσα και το ορθόδοξος υπάρχει μέσα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν όλες αυτές οι λέξεις. Και το αϊπάρθενον υπάρχει στην πρώτη λειτουργία του Ιακώβου. Γιατί λένε μερικοί, πού βλέπετε ότι η Παναγία έμεινε παρθένος? Η παράδοση λέει ότι η Παναγία δεν γέννησε άλλα παιδιά, παρά μόνο τον Ιησού. Ο πρωτότοκος και μοναδικός. Δεν υπήρξε δευτερότοκος. Οι αιρετικοί όμως τι λένε, έκανε και άλλα παιδιά η Παναγία. Γιατί δεν ξέρουν να διαβάσουν καλά το Ευαγγέλιο και τη σημειολογία του. Δεν ξέρουν τους Αγίους. Δεν ξέρουν τις προεκτάσεις που έχει ένας λόγος του Χριστού. Λένε, να, δεν εκτιμούσε την Παναγία, λένε οι αιρετικοί. Γιατί? Γιατί στο γάμο της Κανά λέει την επιπλήτη και της λέει τι έχω εγώ μεταξύ, τι υπάρχει μεταξύ εσένα και εμένα. Που ο Χριστός εκεί εννοεί τι υπάρχει μεταξύ εσού που είσαι άνθρωπος και έχεις ανθρώπινο μυαλό και εμένα που έχω θεϊκό σχέδιο. Και όντως έτσι είναι. Το είπε και σε άλλους αυτό. Σκέφτεσαι, του λέει του Πέτρου, ανθρωπίνος που λες να αποφύγω εγώ το μαρτύριο. Δεν σκέφτεσαι όπως ο Θεός. Επειδή λοιπόν κανένας άλλος δεν μπορεί να σκεφτεί όπως ο Θεός παρά μόνο ο Χριστός, γι' αυτό δεν ήθελε κανένα συμβουλάτορα στο έργο του, ούτε ακόμα και τη μητέρα του. Αυτό εννοεί εκεί. Και τι λέει παρακάτω, το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Παρόλα αυτά, κάνει την επιθυμία της μητρός του, διότι την υπεραγαπά και δεν την παρακούει, μέχρι και εκεί κάνει υπακοή. Και όταν είπε η μητέρα του μετά, φέρτε λέει αυτές, παρόλο που της είπε ο Χριστός, τι εμή και εσύ γίνε, τι λέει η Παναγία, φέρτε λέει εκείνες τις λίθινες τάμνες και γεμίστε τα νερό. Η Παναγία το είπε, αν δεν κάνω λάθος. Και τον έβαλε τον Χριστό να κάνει το θέλημά της, να κάνει το νερό κρασί στο γάμο της Κανά. Αυτά δεν τα ξέρουν, δεν τις καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες, γιατί είναι χοντροειδής ο νους τους, δεν φωτίζεται ο νους τους από το Θεό και από το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβουν το Ευαγγέλιο σωστά. Γι' αυτό τα λέμε τώρα αυτά. Και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, αγαπητοί φίλοι, θα σημειώσουμε το σημείο για να επανέλθουμε. Θα πούμε εντάχει άλλες δύο. Μετά το λίθο που απέρριψαν οι οικοδομούντες και έγινε κεφαλή γωνίας, θα πάμε στον Ζαχαρία που λέει «Μη φοβού θυγάτερ Σιών, ο βασιλεύς σου έρχεται επί πόλου όνου». Είναι εκεί στην είσοδο της πόλεως, στην πύλη της πόλεως που μπαίνει ο Χριστός μέσα στην Ιερουσαλήμ με τα βαΐων και κλάδων. Οι άνθρωποι έκοβαν βάγια από τα δέντρα και τα άστρωναν κάτω μαζί με τα ρούχα τους για να πατήσει ο Χριστός με τον πόλο όνο, δηλαδή καθόταν πάνω στην ράχη ενός μικρού νεογέννητου, αχρησιμοποίητου δηλαδή, μικρού γαϊδουριού. Και σχίστησαν οι πέτρες από το σεισμό και σκοτίστηκε ο ήλιος. Αυτή την υποφυτία δεν ξέρω πού είναι και πού αφορά, την ψάχνουμε ακόμα. Αν υπάρχει αυτό που εσχίστηκε το καταπέδασμα, νομίζω υπάρχει. Αλλά αν έγινε σεισμός την ώρα εκείνη και σκοτίστηκε ο ήλιος, το γράφει, αφού το διαβάσαμε και πριν η προφητεία. Αλλά για τις πέτρες ότι εσχίστησαν, αυτό είναι άξιο παρατηρήσεως και συνεχεία. Να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να το ψάξουμε σε άλλη εκπομπή, να το ανακοινώσουμε, αν και αυτό υπάρχει προφητευμένο, την ώρα που ο Χριστός αφήνει δια ειδικίας βουλήσεως, θεϊκός αυτό αφήνει το πνεύμα του, διότι λέει και ο κύριος Σωτηρόπουλος, έγκριτος θεολόγος και ο πατήρ Μεταλλινός, ότι δεν έφυγε η ψυχή το πως φεύγει στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι εγκαταλείπουν οι δυνάμεις και μετά φεύγει η ψυχή τους, αλλά τι έγινε. Είπε τετέλεστε, δηλαδή τελείωσα τα πάντα και κατόπιν λέει έγινε την κεφαλή και κατόπιν πέθανε. Πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί σε κανέναν άλλο άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν γέρνει πρώτα το κεφάλι του και μετά πεθαίνει, αλλά πεθαίνει
και γέρνει το κεφάλι του μετά. Παραλύει δηλαδή μόλις τελειώνει το οξυγόνο που υπάρχει στον εγκέφαλο και στο άλλο σώμα, το σώμα παραλύει. Εδώ έκραξε και με φωνή μεγάλη ο Χριστός, άλλο τρομερό πράγμα, που ένας ετοιμοθάνατος δεν έχει τόση δύναμη να κράξει με φωνή μεγάλη. Έχετε δει κανέναν ετοιμοθάνατο να φωνάζει «πεθαίνω» ή οτιδήποτε άλλο και αμέσως να πεθάνει αγκαλιά? Όχι. Ήδη έχει παραλύσει από το θάνατο, δεν μπορεί να μιλήσει, ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρουν τι λέει και μετά πεθαίνει ο άνθρωπος. Έτσι συμβαίνουν τα ανθρώπινα. Άρα και στο θάνατο του αποδεικνύεται η θεότητα του, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα μείνουμε εκεί που εσχίστησαν οι πέτρες από το σεισμό και ασκοντήθηκε ο ήλιος, γιατί πέρασε η ώρα. Και τις υπόλοιπες προφητείες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δεν είπαμε εκείνες που είπαμε ότι είναι οι αναστάσιμες, 12 έχουμε βρει, θα τις πούμε σε άλλη εκπομπή με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά μέχρι την άλλη μας εκπομπή. Χαίρετε.